Καλησπέρα. Το τελευταίο vlog του 2019. Σε 4 ώρες αλλάζει ο χρόνος. Έρχεται το 2020. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα κάνουμε το τελευταίο vlog του 2019 και γιατί μπαίνουμε στο 2020. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή ωραία σκουλαρίκια που μου κάνει δώρο η φίλη μου η Σούζη Μπεκάρεκ. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενη γιατί φορώ το δώρο που μου έχει φέρει ο φίλος μου Μάριος ο Λουκά. Είναι Κύπριος, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και η αδερφή του είχε αυτό το ωραίο το κατάστημα. Το Oro Fino Jewelry, το κατάστημα με τα κοσμήματα που έχει έτσι αυτό το ωραίο το κουτάκι και μου έχει φτιάξει δώρο αυτό έτσι, είναι από χρυσό και είναι το ψι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενη, είμαι εδώ, είμαι μαζί σας για να μιλήσουμε λίγο πριν το τέλος της νέας χρονιάς και για να υποδεχθούμε ίσως και τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω τι ώρα θα βγει ο καθένας στο vlog. Είδατε το πρωί το vlog με την κουμπάρα που κάναμε μια ανασκόπηση του 2019. Απόψε θα μιλήσουμε για resolutions. Η λέξη resolutions είναι μια εγγλέζικη λέξη, την οποία θα τη δείτε γραμμένη πολύ συχνά αυτές τις μέρες και στο διαδίκτυο, κυρίως, που αφορά τις αποφάσεις και τους στόχους για τη νέα χρονιά. Έκανα μια προσπάθεια να μπω στο λεξικό, να δω τι σημαίνει ακριβώς το resolution στα ελληνικά. Σημαίνει διάφορα πράγματα. Σημαίνει ψήφισμα, σημαίνει απόφαση, αποφασιστικότητα, σημαίνει διάλυση και επίλυση, δηλαδή το resolution της κάμερας, η ανάλυση, η λύση, η σταθερότητα, η επιμονή και η αναγωγή. Εγώ τη λέξη resolution επιλέγω να τη χρησιμοποιήσουμε ως στόχους για τη νέα χρονιά. Ποιους στόχους έχουμε για τη νέα χρονιά, ποια όνειρα έχουμε για τη νέα χρονιά ή ποιο πρόγραμμα έχουμε για τη νέα χρονιά. Λοιπόν, θα σας πω λίγο τα δικά μου resolutions και μετά να συζητήσετε, μπορείτε και εσείς στα σχόλια να γράψετε τα δικά σας εάν θέλετε και να θέλω να συζητήσω και λίγο για το πώς μπορούμε αυτά τα resolutions, αυτές τις αποφάσεις, αυτούς τους στόχους που βάζουμε να τους υλοποιήσουμε. Γιατί είναι ωραία να βάζεις στόχους, αλλά είναι ακόμη καλύτερο να επιτυχάνεις τους στόχους. Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω ότι το γνωρίζετε και εσείς, δεν με χρειάζεστε εμένα, είναι πάρα πολύ φιλομαθείς φίλοι στο κανάλι, ότι η πρώτη του χρόνου δεν είναι μια μέρα διαφορετική από τις υπόλοιπες μέρες, αυθαίρετα ή με βάση κάποιους υπολογισμούς συγκεκριμένους, ο άνθρωπος έχει αποφασίσει ιστορικά τα τελευταία δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια να έχουμε αυτό το ημερολόγιο και η πρώτη ημέρα του χρόνου είναι 1η Ιανουαρίου με τον τρόπο που έχουμε συναποφασίσει οι άνθρωποι να μετρούμε το χρόνο. Είναι μια αυθαίρετη μέρα. Όμως δεν είναι κακή ιδέα η πρωτοχρονιά, να γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά, γιατί είναι μια επενθύμηση ότι υπάρχει ο χρόνος, ότι ο χρόνος περνάει, ότι κάνει κύκλους ο χρόνος και ότι μεγαλώνουμε και ότι εξελισσόμαστε και ότι γινόμαστε καλύτεροι. Για μένα κάθε νέα χρονιά είναι και καλύτερη από την προηγούμενη και το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Ότι ακόμη και εκείνες οι χρονιές που είναι δύσκολες και εκείνες οι χρονιές που είναι, που μας δοκιμάζουν ψυχικά, ακόμη και εκείνες οι χρονιές οι οποίες είναι δοκιμασίες, είναι χρονιές, πώς να τις πω, σκληρές, χρονιές τις οποίες έχουμε απώλειες, τις οποίες έχουμε πένθος, τις οποίες έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στη ζωή μας, στο τέλος του χρόνου γενικότερα, όχι μόνο του χρόνου του ημερολογιακού, εκείνες οι χρονιές μπορεί να είναι αυτές οι χρονιές που μας έχουν χαρίσει την ψυχή μας, που μας έχουν σώσει την ψυχή μας. Χρησιμοποιώ τη φράση σώζουν την ψυχή μας, η σωτηρία της ψυχής, με ένα ψυχολογικό όρο και όχι θρησκευτικό όρο, με την έννοια του ότι μας έχουν βοηθήσει να βρούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, ποια είναι τα resolutions μου, ποιοι είναι οι στόχοι μου για τη νέα χρονιά. Η στόχη μου για τη νέα χρονιά είναι η εξής ακόλουθη. Ο πρώτος στόχος είναι να καταφέρω με τη συνεργασία που έχω ξεκινήσει με την εταιρεία Empresme.gr, με την Έλενα την Παπαδοπούλου και με τον Γιώργο τον Δαουλάρη και την ομάδα τους, να καταφέρω να κάνουμε παρουσιάσεις του βιβλίου μου και σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα. Οργανωμένα, προγραμματισμένα, ώστε να έχετε την ευκαιρία
σε μια πόλη ή στην πόλη που ζείτε ή κοντά στην πόλη σας, να με γνωρίσετε και εμένα και τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μια συνεργασία σε αυτό. Αυτός είναι ένας στόχος για τη νέα χρονιά, για το 2020. Ο δεύτερος στόχος είναι να καταφέρω να λιγοστέψω τα mail που περιμένουν να γίνουν vlogs. Έχω κάνει πολλές προσπάθειες μέσα στον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2019. Ήτανε 500 αναπάντητα mail. Φτάσαμε στα 200 αναπάντητα mail, αλλά τώρα μέσα στις γιορτές γίνεται ο χαμός και αυτή τη στιγμή έχουμε 300, τα οποία περιμένουν σειρά. Θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να έπαιρνε ένα μήνα μόνο από τη μέρα που στέλνει κάποιος την επιστολή μέχρι να γίνει το vlog. Το προσπαθώ αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο δεύτερος μου στόχος. Ο τρίτος μου στόχος, η resolution, είναι να αρχίσω ξανά το περπάτημα. Το περπάτημα στη φύση. Θέλω, επιθυμώ να ξεκινήσω να περπατώ στη φύση ξανά. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, από τη μέρα που μετακομίσαμε στο χωριό, ίσως και επειδή αναπνέω το χωριό γύρω μου, βγαίνω στην αυλή μου και είναι το δάσος, έχω σταματήσει το περπάτημα και φυσικά και λόγω του γεγονότος ότι νομίζω ότι έχω πολλές δουλειές, γιατί πάντα έχουμε πολλές δουλειές. Έχω προσέξει ότι σταμάτησα να περπατώ και αυτό δεν είναι καλό για την υγεία μου. Βάρος δεν έχω βάλει, επειδή προσέχω τη διατροφή μου και παίρνω τη θεραπεία μου για το διαβήτη, παίρνω τη μετφρομίνη μου και προσέχω πολύ, δεν τρώω πράγματα που βλάπτουν. Όμως είναι πολύ καλό και για τη σωματική και για τη ψυχική μας υγεία να περπατάμε. Το περπάτημα είναι μέσα στη φύση μας, είναι μια λειτουργία για την οποία είναι φτιαγμένο το σώμα μας και αποφασίζω το 2020 θα πηγαίνω περπάτημα. Και επειδή για να μπορέσει ένας στόχος να υλοποιηθεί πρέπει να είναι συγκεκριμένος στόχος και να είναι ρεαλιστικός στόχος, πρέπει να σκεφτώ τώρα και να αποφασίσω πότε θα το κάνω. Έχω βρει ότι για μένα είναι ευκολότερο να περπατώ το απόγευμα. Την ώρα που ξυπνάω από την απογευματινή μου σιέστα. Αυτό το κάναμε για πολύ καιρό και με τον Παναγιώτη. Όταν ήμασταν στο χωριό, όταν ξυπνούσαμε τα απόγευμα, όταν λέμε απόγευμα λίγο 8 το βράδυ, βγαίναμε έξω και περπατούσαμε. Λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός, να πηγαίνω το απόγευμα και άλλος τρόπος είναι να πηγαίνω το πρωί μόλις ξυπνήσω, προτού κάνω οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνω περπάτημα. Θα δω. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι πιο πρακτικό και πιο εύκολο να το κάνω το απόγευμα, γιατί το πρωί, άμα ξυπνάω, θα χτυπάνε τα τηλέφωνα, θα χτυπάνε τα μηνύματα, θα έχω έγνοια να ποστάρω τα βίντεο, να γυρίσω τα βίντεο, οπότε δεν θα τα καταφέρνω το πρωί. Άρα το απόγευμα. Και πρέπει να ορίσω και μέρες. Ποιες μέρες θα το κάνω αυτό. Είναι καλή ιδέα να το κάνω 3 μέρες τη βδομάδα, αν όχι κάθε βράδυ. Food for thought, τροφή για σκέψη. Αν δεν συγκεκριμενοποιήσεις το στόχο σου και αν δεν τον φτιάξεις και δεν τον προγραμματίζεις με τέτοιο τρόπο που να είναι εφικτός, δεν θα το κάνεις. Τώρα καθώς τα έλεγα αυτά σκεφτόμουν ότι το πρωί είναι αδύνατον για μένα, γιατί με το που θα ξυπνήσω έχω στο μυαλό μου να κάνω πράγματα στο κανάλι, να κάνω πράγματα στα γραπτά μου κλπ. Το απόγευμα είναι πιο εύκολο, γιατί το απόγευμα, το βράδυ θα πάω, θα κάνω το περπάτημα, θα έρχεται και ο άνδρας μου κιόλας εφόσον θα... Δεν είναι η ώρα που εργάζεται. Θα είναι καλό και για το ζευγάρι μας το να περπατάμε, γιατί όταν περπατάμε μαζί συζητάμε και λύνουμε τα προβλήματα μας ή δημιουργούμε καινούργια. Σαρτάται. Λοιπόν, άρα θα πηγαίνω περπάτημα το βράδυ. Είτε μπορεί ο Παναγιώτης να έρθει, είτε δεν μπορεί ο Παναγιώτης να έρθει, θα πηγαίνω περπάτημα. Το αποφάσισα. Από το 2020. Τι άλλο στόχο έχω? Έχω στόχο να κοιμάμαι καλύτερα. Για να κοιμάσαι καλύτερα πρέπει να χαλαρώνεις αρκετά πρωτού πας για ύπνο, δηλαδή να σταματάς τις δουλειές του μυαλού και τις δουλειές του σώματος, τις κουραστικές. Δηλαδή αν έχεις σκοπό να πας να κοιμηθείς κατά τις 11 το βράδυ, θα πρέπει από τις 9, 2 ώρες πριν, να έχεις χαλαρώσει, να έχεις ηρεμήσει, να έχεις κάνει τον μπάνιο σου, να έχεις καθίσει τον καναπέ, να κάνεις χαλαρά οτικά πράγματα. Θα ήθελα να κοιμάμαι καλύτερα.
Να κοιμάμαι τουλάχιστον 7 ώρες το βράδυ και μια ώρα το απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες κοιμάμαι καλύτερα. Μετά από την περιοδία στην Ελλάδα κοιμάμαι καλύτερα. Και ο λόγος είναι ότι έχω ξεκινήσει λίγο το περπάτημα, ναι. Το περπάτημα βοηθάει στο να κοιμάσαι καλύτερα. Και επίσης έχω επιλύσει αρκετά θέματα. Γιατί όταν επιλύεις τα θέματα την ώρα που έρχονται, αυτό σε βοηθάει στο να έχεις και καλύτερο ύπνο. Και ο τελευταίος στόχος που έχω για το 2020 είναι να εντοπίζω πιο νωρίς τοξικούς ανθρώπους και συμπεριφορές που μπαίνουν στη ζωή μου και να λέω πιο συχνά όχι. Αυτή είναι η δική μου στόχη για το 2020. Δεν είναι εύκολη να επιτευχθούν, ειδικά ο τελευταίος. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Νομίζω ότι ο πιο εύκολος στόχος από αυτούς είναι να απαντήσω όσο πιο πολλά vlogs, να φτιάξω όσο πιο πολλά βίντεος και να μείνουν λιγότερα mail προς απάντηση. Ίσως, απ' την άλλη, όσο μεγαλώνει το κανάλι, έρχονται ακόμη περισσότερα mails, όπως και να έχει. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή μου έτσι όπως έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που η επαφή που έχω μαζί σας είναι μέσα από το YouTube και μέσα από το διαδίκτυο. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς έχει εξελιχθεί η παρέα μας εδώ πέρα. Μου αρέσει πολύ το κουμπί απόκρυψη στο YouTube, όπου όταν μπαίνει κάποιος και γράφει σχόλια ρητορικής μίσους και λοιπά, τον κάνουμε απόκρυψη και έτσι έχουμε ένα καθαρό κανάλι. Είναι κάτι που το οποίο το έχουμε επιτύχει μέσα στο 2019. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι χρήσιμη. Και θα πω και αυτό το τελευταίο, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία την πρώτη του χρόνου γιορτάζει την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος Μέγας Βασιλείος ήταν ένας άνθρωπος ιστορικά, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά φιλανθρωπικά έργα, έχει χτίσει τη Βασιλιάδα που ήταν μια φιλανθρωπική πόλη, είχε φτιάξει ορφανοτροφία, σχολεία κλπ. Και αυτός ο άνθρωπος δούλευε τόσο πολύ, ο οποίος πέθανε νεαρός στα 48 του χρόνια. Ο στόχος μου δεν είναι να πεθάνω στα 48 μου χρόνια. Ο στόχος μου όμως είναι, όπως μου έλεγαν οι γονείς μου κάθε πρωτοχρόνια, όπως μας έλεγαν και εμένα και το αδερφού μου, να γίνουμε μιμητές του έργου του Μεγάλου Βασιλείου και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνομαι όσο πιο χρήσιμη και να βοηθώ όσο περισσότερο κόσμο μέσα από τα γραπτά μου και μέσα από τα βίντεο σου. Θέλω να ευχηθώ σε εσάς, τους φίλους στο κανάλι, να είστε καλά, να βρίσκετε παρηγοριά σε αυτά που κάνουμε εδώ πέρα, να φροντίζετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας, να κάνετε στον εαυτό σας το δώρο της ψυχοθεραπείας όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη. Είναι ένα δώρο για το οποίο θα ευγνωμονείτε τον εαυτό σας όταν θα το κάνετε. Θα κάνετε δώρο στον εαυτό σας, που θα γνωρίζετε τον εαυτό σας. Τέλος πάντων, θα μπορεί να πείτε καλά έκανε η Θέκλα και μας έλεγε να το κάνουμε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Όσοι είστε μόνοι την πρωτοχρονιά, είπαμε, έχει τρόπους να περάσουμε καλά, να δούμε ταινίες, να ακούσουμε μουσική, να πιούμε ωραία ζεστά πράγματα. Εγώ φτιάχνω τσάι, πίνω τσάι εδώ πέρα στο φλιτζάνι μας. Όσοι είστε με παρέα και με οικογένεια, προστατέψτε λίγο τον εαυτό σας, μείνετε και λίγη ώρα μόνοι σας. Μην είστε πολύ δεκτικοί στην τοξικότητα που μπορεί να υπάρχει σε οικογενειακά τραπέζια και τέτοια. Μακριά, όσοι θα πιείτε, όσοι θα πιούμε, να μην οδηγήσουμε, να μην οδηγήσετε. Τι να πω, τι να σας πω, σαν μαμά ακούγομαι. Το 2020 θέλω να έρθει και θα είναι τέλειο για το κανάλι μας. Αγαπώ σας.